καβρίσει εκεί και τρέχει και πάω και τις γεμίζω για να κάνουμε τη λάτρα μας. Απόσταση. Είναι ντροπή, είναι 2 χιλιόμετρα, 2,5. Με κάθε τρόπο μεταφέρουν νερό από άλλες γειτονιές. Επιστρατεύουν δοχεία και πλένονται με εμφιαλωμένο νερό. Απελπιστική ήταν η κατάσταση για 8 ημέρες, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της Φορτέτσας. Έρχονται οι άνθρωποι από εδώ, παίρνουν εξάδες. Ευτυχώς έχουμε φθηνό νερό και παίρνουν εξάδες και κάνουν μπάνιο με εξάδες. Πλέον τα πιάτα τους με τις εξάδες. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Ρωτάνε τον κάθε άνθρωπο αν έχει λεφτά να δίνει 70 ευρώ στο βιτιοφόρο να έρθει να του γεμίσει το τεπόζιτο. Είναι το παλιό της μητέρας μου. Και πάω εκεί και εξυπηρετούμε. Ξέρεις, τώρα να θέλω με σπασμένη μέση να πηγαίνω 2-3-4 φορές τουαλέτα και να πηγαίνω και κάθε και να γυρίζω. Η 8η μέρα είναι σήμερα που δεν έχουμε νερό, ούτε τα πιάτα να πλύνουμε, ούτε να πληθούμε, τίποτα. Και έχουμε και 5 παιδιά. Εγώ είμαι από το εξωτερικό και εκεί οι υπηρεσίες είναι πολύ εξυπηρετικές. Ποτέ δεν μας αφήνουν χωρίς νερό. Ακόμη και αν ήθελαν να προσεγγίσουν βιτιοφόρα τη γειτονιά της Φορτέτσας, η στενότητα των δρόμων είναι απαγορευτική. Έτσι οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα βγάλουν πέρα, με τα άπλυτα πιάτα και ρούχα να συσσωρεύονται και το μπάνιο να μοιάζει με πολυτέλεια. Οι κύριοι που κάτουν στις καρέκλες, όλοι έχουν νερό. Εμάς δεν μας ρωτάει κανείς 8 μέρες τώρα. Και άντε να μην κάνουμε εμείς μπάνιο. Τα ρούχα μας, ντουαλέτα μας, το νερό ποιο θα πιούμε. Εγώ έχω μάνα ανάπηρη. Πώς να σας το πω. Η γυναίκα έκανε προχτές την ανάγκη της, απάνω της. Πώς θα την καθαρίσω. Οι απαντήσεις που παίρνουν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου δημιούργησαν μεγαλύτερη σύγχυση. Όπως κατέβασε λοιπόν η κοπέλα το ακουστικό κάτω, ακούω και λέει στην άλλη, τι να λέμε τώρα, ότι έχουμε βλάβη, αυτό. Και μας κοροϊδεύουν τόσες μέρες. Εχθές λέει, το ακούει πρώτη φορά, δεν το έχει ξανακούσει. Η ΔΕΙΑΗ. Ναι, ότι εμείς έχουμε τόσες μέρες χωρίς νερό. Σήμερα το μεσημέρι θα το αφήσουμε. Την επόμενη. Σήμερα το μεσημέρι θα το αφήσουμε. Δεν το αφήνουν. Λένε ότι υπάρχει βλάβη. Βλάβη δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, το πρόβλημα οφείλεται στη διαδικασία σύνδεσης του αγωγού με τον αποσελέμη και θα αποκατασταθεί. Αντίστοιχα στον πόρο, πρόβλημα υδροδότησης προκλήθηκε με το σπάσιμο αγωγού που πιθανόν έφραξε από φερτά υλικά.